Για συμβολικούς λόγους θα ξεκινήσουμε με μια ζωντανή σύνδεση με το όμορφο νησί της Ύμβρου. Η καρδιά και ο παλμός του ελληνισμού χτυπά στα σχολεία της περιοχής. Το 2013 είχαμε επαναλειτουργία του Δημοτικού, τώρα λειτουργεί και γυμνάσιο και λύκειο. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ιωακήμ Καμπουρόπουλο, είναι πρόεδρος του Ελληνικού Γυμνασίου και Λυκείου Ύμβρου. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Να σας καλησπερίσουμε στην Κρήτη TV, στην Κρήτη σήμερα, στην Κρήτη βέβαια γενικότερα και καλές γιορτές να πούμε. Επίσης και σε εσάς καλησπέρα, σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές σας και ακροατές σας. Καλά Χριστούγεννα από την Ύμβρο, από τα αγρίδια της Ύμβρου συγκεκριμένα. Βρίσκεστε σε ένα ευλογημένο τόπο, σε ένα πανέμορφο τόπο, σε ένα όμορφο νησί με όμορφους ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή τα μέλη της ελληνικής κοινότητας, οι Έλληνες, είναι γύρω στους 650-700. Αυτή την εποχή είναι λίγο λιγότεροι, γύρω στα 500 άτομα, ας πούμε, χοντρικά, ναι. Έχουμε μία μείωση που ξεκινάει τον Νοέμβριο και ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες και αρχίζει να αυξάνει ο πληθυσμός ξανά από τον Απρίλιο, Μάρτιο-Απρίλιο, όπως συμβαίνει με όλη την ελληνική ύπαιθρο συνήθως. Οι μόνιμοι κάτοικοι εδώ του νησιού, οι Έλληνες, το χειμώνα, το βαρύ χειμώνα όπως λέμε εμείς, Γενάρη, Φλεβάρη κτλ. Είναι γύρω στα 500 άτομα. Είναι γύρω στα 500 άτομα. Θέλω να μου πείτε πώς βιώνουν οι Έλληνες την εορτή των Χριστουγέννων αυτές τις ημέρες. Κοιτάξτε, τα παραδοσιακά έθιμα τηρούνται εν μέρη. Δηλαδή, όταν λέω εν μέρη, εννοώ με τις εκκλησίες, τις λειτουργίες, τα τραπέζια, τα χριστουγεννιάτικα και τα λοιπά. Αλλά τα πολύ παλιά έθιμα βέβαια που θυμάμαι εγώ από παιδί, το σφάξιμο του χείρου και τα λοιπά, αυτά έχουν εκλείψει. Ναι. Όμως πάντα και εδώ η προσδοκία των Χριστουγέννων, παρόλο που τα σχολεία μας εμάς δεν έχουν σχεδόν καθόλου διακοπές αυτές τις μέρες, είναι πάντα πολύ έτσι ευχάριστη και για τα παιδιά και για τους κατοίκους και για τους ηλικιωμένους. Μετά το άνοιγμα των σχολείων υπάρχει η προσδοκία στους ηλικιωμένους ότι κάποια κάλαντα θα ακουστούν στους δρόμους. Γενικά και εμείς με αισιοδοξία και χαρά περιμένουμε αυτές τις μέρες. Υπάρχει προσδοκία, ακούγονται, ψάλλουν τα κάλαντα μικρά παιδιά. Ναι, ναι, τώρα αυτές τις μέρες ο καθηγητής της μουσικής τους, τα βασικά στα οποία τους εξασκεί είναι τα χριστουγεννιάτικα, τραγούδια, κάλαντα κτλ. Ερώτηση, γυρνούν από πόρτα σε πόρτα, συγγνώμη σας διακόπτω. Γυρνούν όχι από... καθόλου, λίμωνο, εσείς έχετε άλλωστε γυρνούν από πόρτα σε πόρτα μικρά παιδιά προκειμένου να ψάλουν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα. Ευτυχώς, όπως είπατε και εσείς, από το 2013 αλλά κυρίως μετά το 2015 που έχουμε και το γυμνάσιο και το λύκειο και αύξηση του μαθητικού πληθυσμού, είτε σε ομάδες, είτε σε μικρότερες ομάδες, είτε 2-2, τα παιδάκια γυρνάνε ανάλογα τη μέρα και τα Χριστούγεννα, ας πούμε, κυρίως ομαδικά, τις άλλες γιορτές, πρωτοχρονιά και θεοφάνεια πιο πολύ, ανά δύο, ανά τρεις, έτσι ανά παρεούλες, γυρνάνε στα χωριά, στα σπίτια και τυπάνε τις πόρτες για να πούν τα κάλαντα. Υπάρχει σεβασμός, υπάρχει σεβασμός. Απόλυτος, σε ήθη και έθιμα, ξέρετε, από την πλευρά των Τούρκων και πώς είναι λίγο αυτή καταλαβαίνω η επαφή. Το ερώτημα. Όχι, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα μέχρι τώρα. Τα τελευταία χρόνια η συμβίωση είναι αρκετά απόλυτα, νομίζω, στα πλαίσια της αλληλοκατανόησης, του σεβασμού κτλ. Έχουμε μάθει να ζούμε ο ένας σεβόμενος τις διαφορές και τα έθιμα του άλλου. Άλλωστε αυτό σας το διδάσκει και η ζωή, πόσο μπορείτε πια να αντιστέκεστε σε μια πραγματικότητα, καταλάβατε τι θέλω να πω. Οπότε είμαστε ευχαριστημένοι, δεν έχουμε τέτοιους φόβους και στις εκκλησίες μας και πόσες εκκλησίες, πόσους ιερούς ναούς έχει η Ύμβρος? Κοιτάξτε, κάθε χωριό, τα ιστορικά χωριά της Ύμβρου είναι 7. Αν αφαιρέσουμε το ένα εξ αυτών, το κάστρο το οποίο έχει ερημώσει μετά το 1974, σε όλα τα υπόλοιπα χωριά υπάρχει εκκλησία και συνήθως υπάρχει και ιερέας. Υπάρχει εφημέριος. Ακριβώς. Και αν δεν υπάρχει μόνιμος, πάντα κάποιος εξυπηρετεί, αν όχι κάθε Κυριακή, σίγουρα υπάρχει κάποιος που εξυπηρετεί για το πιο μικρό χωριό, ας πούμε, που είναι πολύ λίγοι κάτοικοι. Εμείς εδώ στο χωριό μου που είμαστε, είναι το δεύτερο μάλλον σε αριθμό Ελλήνων κατοίκων, χριστιανών κατοίκων, μπορώ να πω ότι έχουμε διαρκώς ιερέα που μας εξυπηρετεί.
και Κυριακές και γιορτές και τα πάντα και καθημερινές πολλές φορές. Κύριε Καμπουρόπουλε, πώς αντιλαμβάνεται η νέα γενιά, τα νέα παιδιά, την επαφή τους και τη σχέση τους με τον Ελληνισμό? Τα δικά μας παιδιά μεγαλώνουν σε ένα βέβαια περιβάλλον λόγω οικογένειας και λόγω στενότερου περιβάλλοντος καθαρά ελληνικό. Ναι. Οπότε έχουν μια ιδιαίτερη αγάπη και στη χριστιανική παράδοση και στην ελληνική καταγωγή. Ταυτοχρόνως, συν το χρόνο, επιδεικνύουν μια προσαρμοστικότητα και ως προς την τοπική κοινωνία, ως προς το κράτος που ζούμε. Τα περισσότερα παιδιά μας έχουν διπλή υπηκότητα, είναι και Έλληνες υπήκοοι και Τούρκοι υπήκοοι, ναι, όπως και πολλοί εξημών, οπότε εξοικειωνόμαστε με την ιδέα ότι ανήκουμε και στις δύο χώρες και στους δύο πολιτισμούς, υπό κάποια έννοια κάθε φορά, έτσι. Ναι, ναι. Δεν μπορείτε να νίκετε όλο ψύχος και όλα. Αν με ρωτάτε, ας πούμε, οι περισσότεροι βεβαίως αισθάνονται Έλληνες, χριστιανοί, Ορθόδοξοι πρωτίστως, γιατί πολλοί από εμάς, ξέρετε, από τα παιδιά και τις οικογένειες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νησί, έχουν επανεγκατασταθεί. Δηλαδή, σωστά, είχαν φύγει στις δύσκολες εποχές στην Ελλάδα. Οπότε είναι και αυτό ένας λόγος που αισθάνονται περισσότερο Έλληνες και περισσότερο βεβαίως δεμένοι με αυτή την παράδοση, ότι αυτό συνεπάγεται για τις χριστιανικές γιορτές. Μάλιστα. Κύριε Καμπουρόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλές γιορτές να έχετε. Καλή πάντα στη διάθεσή σας. Εμείς ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Και με το καλό να τα ξαναπούμε. Υποχρέωσή μας να παραγματοποιούμε συνδέσεις και να έχουμε αυτή την όμορφη επικοινωνία. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς και στην ωραία Κρήτη. Πέρασα το καλοκαίρι και απόλαυσα τις ομορφιές της, των ομοχανίων μόνο. Με ελπίζω το καλό σιγά, να μας ξαναέρθετε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλά Χριστούγεννα και ευχές σε όλους τους μας παρακολουθούν.